3 και 17 πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Λαμπρόπουλος εύστοχος στην πρώτη βολή. Εύστοχος και στη δεύτερη και διαμορφώνει το σκόρ σε 81-57. Σμυρνής για την ομάδα της ΑΕΛ. Μαντάς, Σμυρνής, Σταυρόπουλος. Μια ωραία πάσα στον Κοντόγιωργο με στη ρακέτα. Μαντάς κερδίζει το rebound. Σημειώνει καλάθι. Του γίνεται και φάουλ. Έτσι έχει δικαίωμα για μια βολή. Και έχουμε πολλές αλλαγές αυτή τη στιγμή από την ΑΕΛ, όπου μπαίνει ο Κτενίδης, ο Λαγογιάννης, ο Κοτσόνης και ο Νέγκας και βγαίνουν Κοντόγιωργας, Σταυρόπουλος, Δαμιανός και Σμυρνής. Μία βολή λοιπόν για τον Αμαντά. Ο οποίος είναι άστοχος και παραμένει το σκόρ σε 83-57. Τζελής τώρα για τον Έσπερο. Τον Λαμπρόπουλο. Τζελής διεισδύει μέσα στην ρακέτα, δίνει μια assist πάσα στον Λαμπρόπουλο, που αυτός όμως αστοχεί από ευνοϊκή θέση. Παπα-Νικολάου τελικά το rebound, Μαρλαφέσκας. Δίνει μια ωραία μπαλιά στο νούμερο 15, ο οποίος είναι ο Χριστόπουλος. Αυτός όμως κάνει βήματα. Και έτσι η μπάλα δίνεται απ' έξω στην ΑΕΛ. Κοτσόνης σε θέση playmaker. Κτενίδης, Κοτσόνης. Νέγκας μέσα στη ρακέτα, κάνει το pivot. Το σούτ είναι άστοχο, παλεύει ο Μιντάνης. Τελικά κερδίζει ο Λαγογιάννης και κάνει το σκορ 85-57. Στον ευνηδιασμό όμως ο Έσπερος με τον Τζελή, ο οποίος κόβεται σε φάουλ από τον Κοτσόνη, ο οποίος κάνει το πέμπτο του φάουλ και βγαίνει από το παιχνίδι και μπαίνει στη θέση του ο Κοντόγιωργας. Τζελής άστοχος στην πρώτη βολή, 2-25 πριν από το τέλος. Έτσι το σκορ παραμένει 85-57. Άστοχος και στη δεύτερη, το rebound ο Κτενίδης. Κατεβάζει την μπάλα, δίνει στον Μεϊντάνη. Λαγογιάννης σε θέση playmaker. Μέσα στη ρακέτα για τον Νέγκα, αυτός πιβοτάρει, χάνει το καλάθι, το rebound ο Κοντόγιωργας. Αστοχή, το rebound πάλι ο Νέγκας και του γίνεται φάουλ εκεί από τον Μαρλαφέσκα. Έτσι ο παίχτης της ΑΕΛ έχει δικαίωμα για δύο σούτ. Άστοχο το πρώτο σούτ του Νέγκα, παραμένει το σκόρ 85-57. Άστοχο και το δεύτερο. Όμως βιάστηκε να μπει μέσα στη ρακέτα ο Κοντόγιωργας και έτσι η μπάλα παίζεται έξω από τον Έσπερο, ο οποίος κάνει επίθεση 2-10 πριν από το τέλος με τον Τζελή. Δίνει στον Μαρλαφέσκα. Τζελής διεισδύει στη ρακέτα. Μια ωραία assist πάσα στον Λαμπρόπουλο, ο οποίος κάνει βήματα. Φιανίδης απ' έξω για τον Λαγογιάννη, ο οποίος παίζει σε θέση playmaker στον Κοντόγιωργα. Προσπαθεί να δώσει μια ωραία assist πάσα στον Λαμπρόπουλο, του γίνεται όμως foul και έχει δικαίωμα για μία και μία βολές. 1-47 πριν το τέλος. Το φάουλ πάνω στον Κοντόγιωργο έκανε ο Λαμπρόπουλος. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Κοντόγιωργας. Διαμορφώνει το σκόρ σε 86-57. Εύστοχος και στη δεύτερη και 87-57. Στα ύψη διαφορά μεταξύ Εσπέρου και ΑΕΛ. 30 πόντους.
Τζελής σούτ τριών πόντων, άστοχος, με Ιντάνης κυρίαρχος τον rebound. Στον ευνηδιασμό ο Κοντόγιουργας και ένα ωραίο lay-up, κάνει το σκορ 89-57. Μπορούμε να πούμε ότι η ΑΕΛ ήταν καλύτερη σε όλους τους τομείς από την ομάδα του Εσπέρου. Κυριάρχησε κάτω από τα καλάθια, κυρίως με τους Κοντόγιουργα, Νέγκα και Μεϊντάνη, που μάζεψαν πολλά rebound, κυρίως ο Μεϊντάνης. Αλλά και στα shooting guard δεν υστέρησε, είχε όλους τους παίκτες έξοχους. 54 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου παιχνιδιού και η ΑΕΛ κάνει την πρώτη της νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Α2 κατηγορίας εκτός έδρας. Κερδίζει αυτή τη στιγμή 89-57 τον Έσπερο, 46 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Αυτή τη στιγμή γίνεται μία αλλαγή, βγαίνει ο Λογογέννης και μπαίνει ο Σταυρόπουλος. Και έχουμε τον Παπα-Νικολάου Γάμα σε μία και μία βολές, ευστοχή στην πρώτη. Ευστοχή και στην δεύτερη και διαμορφώνει το σκορ 90-58. Κοντόγιουργας ένα ωραίο lay-up και κάνει το σκορ 92-58, 37 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Τζελής αργά-αργά στην επίθεση για την ομάδα του Εσπέρου, αφού επιμένουν 23 δευτερόλεπτα κατά το τέλος του παιχνιδιού. Τζελής αλλάζει την μπάλα με τον Μαρλαφέσκα, ο οποίος διεισδύει με στη ρακέτα. Βγάζει έξω στον Παπα-Νικόλαο, αυτός assist στον Χριστόπουλο, που σημειώνει καλάθι 2 πόντων, 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Κτενίδης τρέχει να προλάβει. Σούτα άστοχο, Σταυρόπουλος. Και του γίνεται φάουλ ένα δευτερόλεπτο και ένα δέκατο πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Ευστοχή στην πρώτη βολή ο Σταυρόπουλος, έχει δικαίωμα και δεύτερη. 92-60 το σκορ. Λίγει το παιχνίδι. Όμως έχουμε φάουλ που κάνει ο Σταυρόπουλος σε νεκρό χρόνο. Άρα θα έχουμε μία και μία βολές από τον παίκτη του Εσπέρου Τζελή σε νεκρό χρόνο, όπως είπαμε. Το σκορ είναι 93-60. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Τζελής, κάνει το σκορ 93-61. Εύστοχος και στη δεύτερη. Και έχουμε λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα 93-62. Μεγάλη νίκη της ΑΕΛ μέσα στο στάδιο της Παναχαϊκής. Μεγάλη νίκη, όπως είπαμε, υπέρ του Εσπέρου. Είχαμε μια δίκαιη επικράτηση της ΑΕΛ, όπου έπαιξε πολύ δυνατά και αυτή τη στιγμή έχουμε πανηγυρισμούς από τους φιλάθλους, τον Τίμο ιδιαίτερα, ο οποίος θα μας πει τις εντυπώσεις από το παιχνίδι. Τίμο, έλα εδώ. Τον κύριο Τίμο, ο οποίος δεν θέλει να κάνει δηλώσεις.